Ε, εντάξει, στη μικρή εικόνα είναι η υπομονή μέχρι τη Δευτέρα. Εδώ έχει γίνει ε, το εξή περίεργο. Mm -hmm. Με κάποιο τρόπο έχει μπει λίγο το κάρο πριν από το άλογο. Δηλαδή, πριν από την πολιτική συζήτηση που είναι στη Σύνοδο Κορυφή, έγινε η συζήτηση στο Eurogroup που είχε τεχνικό χαρακτήρα. Είναι προφανέ ότι αυτό το, το κάνανε οι εταίροι για να, για να πιέσουν την κατάσταση. Προφανώ και η ελληνική πλευρά ήταν προετοιμασμένη για αυτό το ενδεχόμενο. Το δεύτερο είναι ναι, τελικά θα είναι αίσια η έκβαση. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχουν δύο πλευρές οι οποίες χρειάζονται χρόνο. Εμείς χρειαζόμαστε χρόνο για να ετοιμάσουμε το σχέδιο και να βάλουμε μπροστά την οικονομία. Η Γερμανία επίσης χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως, επειδή τα πράγματα στην παγκόσμια οικονομία ε, αλληλοεπηρεάζονται, οι υπόλοιποι πιέζουν. Βλέπουμε ας πούμε την πίεση από την πλευρά του Κάμερον έκανε προηγουμένως δηλώσεις, αλλά και από την άλλη πλευρά του του Ατλαντικού, που θεωρούν ότι ε, η διατήρηση κάποιας αβεβαιότητας για εβδομάδε ή για μήνε μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, η για μηνες μπορει είναι ήδη επί ξηρού ακμή. Δεν πάει ιδιαίτερα καλά. Αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, θα δούμε ότι η ελληνική πλευρά έχει πολύ σοβαρά διαπραγματευτικά όπλα και πρόκειται να τα αξιοποιήσει. Νεκτάρια, τη λέσαι αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή δεν, δεν μπορεί να γανείς ούτε αισιόδοξο ούτε απεσιόδοξο. Διότι τώρα ξεκινήσαμε στην ουσία. Ε, νομίζω ότι δεν θα κλείσουμε απαραίτητα τη Δευτέρα. Mm -hmm. Γι' αυτό και υπάρχει και ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε και ένα, και ένα ακόμα έκτακτο Eurogroup μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μετά δηλαδή από τη Δευτέρα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι... Υπάρχουν δύο θέματα. Υπάρχει το θέμα που είναι καθαρά πολιτικό και έχει να κάνει και με τα λεκτικά στι ανακοινώσει και με το α, πόσο νερό στο κρασί του θέλει να βάλει κάθε πλευρά και πώ να το διαχειριστεί εσωτερικά. Γιατί δεν έχει μόνο η ελληνική κυβέρνηση να διαχειριστεί εσωτερικά το προεκλογικό τη πρόγραμμα που εκεί έχει βάλει έναν πύχη, τον έχει βάλει ψηλά και τον διατηρεί, αλλά έχει και η Γερμανία και οι υπόλοιπε